Λοιπόν, πάμε σε μια συζήτηση πολιτικής επικαιρότητας. Είναι εδώ στο στούντιο του ITV ο κύριος Θανάσης Μανταλόβας, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα. Κύριε Μανταλόβα, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ απόψε. Πώς είστε? Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε πολύ καλά. Είναι ευχάριστο αυτό. Λοιπόν, για πάμε να δούμε καταρχάς πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη χώρα. Θα ήθελα πριν πάμε να δούμε στο ΠΑΣΟΚ πώς εξελίσσονται τα πράγματα εν ώψη της εσωκομματικής κάλπης, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στη χώρα και δημοσκοπικά, αλλά και στην πραγματική ζωή εκεί έξω. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου λόγω της ακρίβειας. Νομίζω, κύριε Ντόκα, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν σε μεγάλο βαθμό αυτό που συμβαίνει πραγματικά αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Και το λέω οι δημοσκοπήσεις, δεν μιλάω για τα ποσοστά των κομμάτων. Αλλά όταν ουσιαστικά 7 ή 8 στους 10 Έλληνες απορρίπτουν τις σημερινές πολιτικές, θεωρούν το ζήτημα της ακρίβειας, της ανεργίας, γενικά ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική φύση των πραγμάτων, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στη χώρα μας. Και αυτό δυστυχώς, ξέρετε, δεν είναι και αυτό που συνηθίσαμε να λέμε μια στιγμιαία φωτογραφία, μια απεικόνηση στιγμιαία της πραγματικότητας. Δυστυχώς το ζούμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έντονα. Περάσαμε από τις μνημονιακές κρίσεις σε μια κρίση διαρκείας πολύ μεγάλη, που η ακρίβεια ουσιαστικά στερεί τη δυνατότητα σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε ελληνική οικογένεια να μπορέσει να ανταπεξέλθει με αξιοπρέπεια στις ανάγκες που καθημερινά γεννώνται. Πώς έχουμε κρίση ακρίβειας. Τη δημοσκοπική καταγραφή της Νέας Δημοκρατίας και τη δική σας δεύτερη θέση, παγιωμένα πλέον. Θα σας πω κάτι. Χαμηλά, δεν είστε ψηλά, αλλά είστε παγιωμένα δεύτερο κόμμα. Θα σας πω. Νομίζω πως η Νέα Δημοκρατία, εάν είχαμε, όπως είπατε κι εσείς, μια πολύ ισχυρή αντιπολίτευση, ουσιαστικά θα μιλούσαμε σήμερα για μια κυβέρνηση υποκατάρρευση. Θα σας πω μόνο ένα νούμερο, δεν πρόκειται να σκουράσουμε με αριθμούς. Πριν από 3 μήνες, 4 μήνες που γίνανε οι ευρωεκλογές, η Νέα Δημοκρατία είχε τέτοια εκλογική επιρροή που ουσιαστικά σε αριθμό ψήφων ήταν μικρότερη από το χαμένο, προσέξτε, από το χαμένο ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το Μάιο του 2023 είχε πάρει περίπου 1,2-1,3 εκατομμύρια ψήφους. Η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές πήρε λιγότερο. Πριν από ένα χρόνο περίπου μιλούσαμε για την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω πως εκεί ακριβώς σήμερα βρίσκεται και το κόμμα που κυβερνάει τη χώρα μας. Δεν μιλάμε όμως για κατάρρευση, γιατί υπάρχει μια ασυμμετρία στο πολιτικό σύστημα. Απ' τη μία φαίνεται ότι η πραγματικότητα δεν είναι έτσι και σας το εξήγησα πριν από λίγο. Ναι. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας ισχυρός πόλος, ο κεντροδεξιός πόλος, και από την άλλη πλευρά φαίνονται μικρότερα κόμματα που ουσιαστικά διαγωνίζονται ίσως και μεταξύ τους, αλλά δεν υπάρχει ο εναλλακτικός προοδευτικός πόλος που ουσιαστικά θα βάλει τέρμα και ανάχωμα στη σημερινή πολιτική. Σωστή και στην κυβέρνηση. Αλλά ταυτόχρονα θα δώσει και προοπτική διακυβέρνησης μια τελείως διαφορετική σε σχέση με αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Τη δεύτερη θέση του ΠΑΣΟΚ, αλλά χαμηλά, πώς τη βλέπετε? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε τη μεζούρα και να δούμε αν το ΠΑΣΟΚ. Καταρχήν τη βλέπω πάρα πολύ θετικά. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ, το ότι είναι δεύτερη θέση. Το ότι είναι δεύτερη θέση. 13,7, αλλά 14, δεν πρέπει να πάρουμε τη μεζούρα και ουσιαστικά μέσα από αυτάρεσκες δηλώσεις να λέμε πήγαμε στη δεύτερη θέση, ανεβήκαμε η μισή μονάδα, ανεβήκαμε η μία μονάδα, γιατί ουσιαστικά αυτό δεν αλλάζει τη ροή των πραγμάτων. Για να αλλάξει η ροή των πραγμάτων πρέπει το ΠΑΣΟΚ να εμπνεύσει ξανά τις μεγάλες λαϊκές μάζες, να αποκτήσει ξανά σύνδεση με μεγάλες κοινωνικές ομάδες και ουσιαστικά να είναι αυτό που θα βάλει τέρμα στη σημερινή διακυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα θα δώσει προοπτική και διέξοδο ως παράταξη διακυβέρνησης. Πώς μπορεί να γίνει αυτό ο προοδευτικός πόλος διακυβέρνησης? Πάμε στην εσωκομματική κάλπη και σας ρωτώ ευθέως, ποιον ή ποια υποψήφιο ή υποψήφια στηρίζετε σε αυτή την εσωκομματική εκλογή στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Μανταλόβα? Θα σας πω πολύ ανοιχτά και πολύ ξεκάθαρα ποιον ή ποια στηρίζω σε αυτή την εσωκομματική διαδικασία. Επιτρέψτε μου όμως πριν σας πω ποιον στηρίζω. Κάνετε αναμονή κοινού και το χαίρομαι αυτό. Όχι. θέλω να πω ότι τηλεόραση. Εάν περιχαρακωθούμε ως ΠΑΣΟΚ
μόνο στην επιλογή του επόμενου αρχηγού, ναι, ουσιαστικά θα χάσουμε το μεγάλο διακύδευμα που είναι ως χώρος, ως ΠΑΣΟΚ, ως κόμμα, ως παράταξη, να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Πρώτον, στη λειτουργία του. Δεύτερον, στον πολιτικό λόγο που εκφράζει, στο στίγμα που εκπέμπει, στη δυναμικότητα και στην αξιοπιστία της αντιπολίτευσης που ασκούμε. Και όλα αυτά, κατά τη γνώμη τη δικιά μου, με τον ίδιο αρχηγό ή με τον αρχηγό που θα εκλεγεί σε περίπου σε 20 μέρες. Σε λιγότερο από 20 μέρες. Θα πρέπει να κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια ώστε το ΠΑΣΟΚ, το νέο ΠΑΣΟΚ, να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Καταρχήν να σας πω ότι η διαδικασία μέχρι σήμερα, νομίζω και αυτό το αντιλαμβάνεστε όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι, εξελίσσεται, θα έλεγα, υποδειγματικά. Σωστό είναι αυτό. Μέχρι αυτή τη στιγμή είναι έτσι όπως το λέτε. Και έτσι θα συνεχίσει, κύριε Ντόκανα. Βλέπετε και αυτά αυτός που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και λέτε μην καταντήσουμε έτσι. Όχι, όχι. Είναι το θέμα δεν είναι προς αποφυγή. Σας βοηθάει αυτό που συμβαίνει. Δεν πρόκειται να καταντήσουμε ποτέ. Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές το ΠΑΣΟΚ δεν έχει φτάσει, πώς να το πω, σε μια διαδικασία ανθρωποφαγίας. Αλλά ας αφήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να κρίνω το τι γίνεται σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιον στηρίζετε, μέσα λοιπόν από τις διαδικασίες όμως που σήμερα ένα άλλο κόμμα της κεντροαριστεράς ακολουθεί, ουσιαστικά αναδεικνύεται αυτό που έλεγα πριν από λίγο, ο σημαντικός ρόλος του ΠΑΣΟΚ. Ποιον στηρίζω σήμερα? Στηρίζω τον Χάρη τον Δούκα. Συντάσσουμε στην προσπάθεια αυτή με τον Χάρη τον Δούκα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Καταρχήν, κατά τη γνώμη τη δικιά μου, έχει τεχνοκρατική επάρκεια, που είναι σημαντικό σήμερα για οποιοδήποτε πολιτικό. Η τεχνοκρατική επάρκεια, η οποία έχει, θα έλεγα, συνδυάζεται με μια πολιτική βούληση για ρήξη, για τομές και αλλαγές που έχει ανάγκη σήμερα η ελληνική κοινωνία, εκπέμπει ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα, που κατά τη γνώμη τη δικιά μου, το είπαμε και πριν από λίγο, οριοθετεί τον προοδευτικό πόλο εναλλακτικής διακυβέρνησης που θέλουμε να είναι το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό, συγκρούεται καθημερινά με το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και με την σημερινή κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα βέλη από τη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά στοχεύουν σήμερα στον Χάρη τον Δούκα. Και θα σας έλεγα επιπλέον, κύριε Ντόκα, ο Χάρης ο Δούκας ενσαρκώνει αυτό που ουσιαστικά όλοι λέμε ενότητα στη βάση όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Γιατί το πέτυχε πριν από ένα χρόνο περίπου, λιγότερο από ένα χρόνο στην Αθήνα. Και ναι, ταυτόχρονα προσδίδει, ή αν θέλετε δίδει, στο ΠΑΣΟΚ την αυτοπεποίθηση της νίκης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μες. Για όλους αυτούς τους λόγους τάσουμε με τον Χάρη τον Δούκα. Ασφαλώς η κάθε άλλη από τις 6 υποψηφιότητες, από τις 5 υποψηφιότητες, προσφέρει σημαντικά πράγματα στο ΠΑΣΟΚ. Νομίζω πως από αυτή τη διαδικασία θα βγούμε πιο ενωμένοι όσο ποτέ και ταυτόχρονα θα βγούμε όσο γίνεται πιο ισχυροί. Και επιτρέψτε μου σήμερα εδώ από το κανάλι σας να κάνω και μια απεύθυνση σε όλους τους πολίτες, προοδευτικούς και μη, οι οποίοι κάποια στιγμή για τους δικούς τους λόγους είχαν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, τα τελευταία χρόνια μπορεί να κάνανε διαφορετικές εκλογικές επιλογές. Εμείς το θέλουμε ξανά κοντά μας, όχι για να γίνει δυνατό το ΠΑΣΟΚ, αλλά για να αλλάξουμε τα πράγματα στη χώρα μας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ουσιαστικά σε μια οικονομία καρτελοποιημένη, όπου στον τομέα της ενέργειας υπάρχουν 2-4 συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Στον τομέα των τροφίμων γίνεται κάτι ανάλογο. Στις τράπεζες έχουμε 4 ουσιαστικά επιχειρήσεις που. Έχουμε ολιγοπόλια παντού. Έχουμε ολιγοπόλια και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε μονοπόλια. Σωστό. Και δεν το λέμε μόνο εμείς αυτό. Το λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, το λέει ο τραπεζίτης της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος, το λένε όλοι. Αλλά δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση δεν κάνει απολύτως τίποτα. Ταυτόχρονα έχουμε το ΕΣΥ που καταραίει, έχουμε τη δημόσια. Άρα τι λέτε στον κόσμο? Έχουμε λοιπόν τη δημόσια. Λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Για το ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια ιστορική ευθύνη. Και υπάρχει και επίσης μια μεγάλη ευκαιρία. Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αναλάβει αυτή την ευθύνη και να ανταποκριθεί στην ευκαιρία που παρουσιάζεται σήμερα, προκειμένου να δημιουργηθεί ο μεγάλος πλειοψηφικός, δημοκρατικός, προοδευτικός πόλος διακυβέρνησης. Και οι τύχες αυτής της χώρας αυτή τη στιγμή είναι στην πλάτη του ΠΑΣΟΚ. Καλό λοιπόν όλους τους πολίτες που έχουν ψηφίσει παλιότερα ΠΑΣΟΚ, που σήμερα
βλέπουν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η οικονομική και η κοινωνική, που δεν έχουν ψηφίσει ποτέ ΠΑΣΟΚ, αλλά βλέπουν θετικά τις προτάσεις που καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο. Να συμμετέχουν μαζικά στις εκλογές, να συμμετέχουν μαζικά στις εκλογές που θα γίνουν στις 6 το Οκτώβρη και στις επαναληπτικές, να πάρουν στα χέρια τους τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, και πιστεύω ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα τους προδώσουμε. Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε και τις ευθύνες της χώρας, αλλά κυρίως, κύριε Ντόκα, να αναλάβουμε τις ευθύνες απέναντι σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο. Λοιπόν, τώρα να σας προβοκάρω λίγο. Είστε δυσαρεστημένος με τον Νίκο Ανδρουλάκη και προσωπικά, πέρα από την πολιτική δυσαρέσκεια που έχετε από τη διαχείριση των πολιτικών πραγμάτων του ΠΑΣΟΚ όλο αυτό το διάστημα, και προσωπικά έχετε μια δυσαρέσκεια σε σχέση με τον Νίκο Ανδρουλάκη? Μιλώ για την εμπλοκή σας με το ψηφοδέλτιο στις προηγούμενες εκλογές. Όχι. Κατηγορηματικά όχι, κύριε Ντόκα, και σας το λέω από καρδιάς. Δεν έχω συνηθίσει στις επιλογές μου να μπαίνουν δίπλα τα συναισθήματα, η δυσαρέσκεια, η χαρά. Μπορεί να είναι ανθρώπινα, αλλά όχι. Πιστεύω και αγωνίζουμε για μια λειτουργία ενός κόμματος που θα είναι διαφορετική, όπως τη ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Μόνο πολιτικά είναι. Εκτιμώ τον αγώνα του Νίκου Ανδρουλάκη. Εκτιμώ τον αγώνα του Προέδρου μας τα προηγούμενα 3 χρόνια. Νομίζω ότι έχει συνεισφέρει πάρα πολλά και στην επιβίωση του ΠΑΣΟΚ ως χώρος, αλλά και στην αύξηση το ποσοστό μας. Αλλά νομίζω, όπως λέει και ο Χάρης ο Δούκας, πρέπει να φύγουμε από την φάση της επιβίωσης για να περάσουμε στη φάση της υπέρβασης. Αυτό ως τεχνική ανάλυση είναι ορθό. Αυτό ως τεχνική ανάλυση που λέτε είναι ορθό, γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνει πολύ λίγα ποσοστά σιγά σιγά με αυτή τη λογική και με αυτό το ρυθμό μπορείτε να γίνετε κυβέρνηση σε 50 χρόνια. Ως τεχνική ανάλυση το λέω. Επιτρέψτε μου να σου πω ότι δεν στηρίζουμε μόνο στις τεχνικές αναλύσεις, ούτε είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι πρέπει να γίνουμε κυβέρνηση για να γίνουμε κυβέρνηση. Μάλιστα. Για να ξαναπάρουμε καρέκλες εξουσίας. Νομίζω πως ο τόπος, η χώρα μας, η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από μια μεγάλη αλλαγή, και νομίζω πως με τον Χάρη Δούκα, ο οποίος εκπέμπει, σας είπα και πριν, ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να γίνει ο προοδευτικός πόλος διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο Χάρης Δούκας, και αυτό είναι γνωστό, στο αριστερό μέρος του ΠΑΣΟΚ. Είναι στην αριστερή πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Τον έχω ρωτήσει και μου έχει πει και ο ίδιος αυτό σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει πριν από κάποιους μήνες. Εσείς βρίσκεστε εκεί, αυτοπροσδιοριστείτε, κύριε Μανταλόβα, βρίσκεστε στην αριστερή πλευρά του πολυσυλλεκτικού ΠΑΣΟΚ, γιατί όλα τα μεγάλα κόμματα είναι πολυσυλλεκτικά. Κύριε Ντόκα, εκεί βρίσκεστε στα αριστερά του κόμματος. Τα τελευταία πολλά χρόνια είμαι μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω ποια είναι η αριστερά του ΠΑΣΟΚ και ποια είναι η δεξιά. Έχω μάθει να κρίνω τις θέσεις ή το λόγο που κάθε φορά εκφράζουμε με βάση την τεχνική επάρκεια αυτού του λόγου, την τεκμηρίωση. Δεν μου αρέσουν πάρα πολύ οι ταμπέλες. Νομίζω πως αν το ΠΑΣΟΚ θέλει να ξαναγίνει πλειοψηφικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία, δεν υπάρχουν πολλές πλευρές. Αν θέλει να απευθυνθεί, νομίζω πως το πιο σημαντικό είναι η αυθεντικότητα. Είναι η πολιτική τεκμηρίωση, είναι το ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα. Και αν αυτά τα καταφέρουμε, ασφαλώς και ανήκουμε στο χώρο της κεντροαριστεράς, ασφαλώς και οι θέσεις μας είναι θέσεις. Ρωτώ για τις περιοχές του ΠΑΣΟΚ. Για τις περιοχές του ΠΑΣΟΚ, τις πολιτικές περιοχές. Αν είστε στην αριστερή περιοχή του ΠΑΣΟΚ ή αν είστε στην κεντρώα περιοχή του ΠΑΣΟΚ. Αυτό ρωτώ εσάς, γιατί ο Δούκας είναι στην αριστερή. Θέλω να είμαι στην προοδευτική πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να είμαι σε εκείνη την πλευρά που ουσιαστικά προσπαθεί και εκφράζει τις ανάγκες των εργατών, των αγροτών, των μικροεπαγγελματιών, των ανέργων, των νέων ανθρώπων. Και νομίζω πως αυτή, ξέρετε, η χωροθέτηση με βάση ποιος είναι πιο αριστερός ή πιο δεξιός, νομίζω ότι δεν κάνει καλό ούτε στο κόμμα ούτε στο χώρο μας, και νομίζω πως δεν πρέπει να κρίνουμε έτσι τους υποψήφιους
προέδρους. Είναι μια κατηγοριοποίηση. Θα πρέπει να τους κρίνουμε με βάση την επάρκειά τους και κυρίως τη δυνατότητά τους να δώσουν προοπτική και διέξοδο και στο Πασόκ, αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Όχι, πώς περιμένετε στην κάλπη, κύριε Μανταλόβα, αν κάνετε μια εκτίμηση, τι θα μου λέγατε. 270.000 ήταν στο πρώτο γύρο την προηγούμενη φορά στην εσωκομματική κάλπη. Πάνω από 300.000 μπορεί να είναι τώρα. Θα σας έλεγα πως περιμένουμε περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Με την πρώτη φορά, με τον πρώτο γύρο. Γιατί στο δεύτερο γύρο ήταν πιο χαμηλά. Όχι, με τον πρώτο γύρο που ήταν οι 270.000 φίλοι και σύντροφοι που ήρθαν να ψηφίσουν. Ασφαλώς και θέλουμε να υπερβούμε το νούμερο των 300.000 φίλων και συντρόφων που θα έρθουν. Αλλά αυτό, κύριε Ντόκα, τώρα ας μην μείνουμε σε αριθμητικά δεδομένα. Βέβαια, πάντα τα αριθμητικά δεδομένα έχουν από πίσω μια ισχυρή πολιτική βάση. Εμείς θα κάνουμε οτιδήποτε και γι' αυτό, αν θέλετε, είμαι και σήμερα εδώ, όχι μόνο για να εκφράσω την συμπαράτα ξύμου με τον Χάρη το Δούκα, αλλά κυρίως για να απευθυνθούμε στους Γιαννιώτες και να τους καλέσουμε να έρθουν να ψηφίσουν, να εκφράσουν την άποψή τους, όποια αυτοί νομίζουν ότι είναι σωστή. Και σας είπα και πριν από λίγο να ξαναπάρουν το ΠΑΣΟΚ, τη Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη, στα χέρια τους. Όχι μόνο μέσα από την ψήφο τους στις δύο Κυριακές που θα γίνουν μετά από 20-25 ημέρες, αλλά συμμετέχοντας ενεργά και στη διαμόρφωση του προγράμματός μας, και στην κατεύθυνση που θέλουμε να πάρει το ΠΑΣΟΚ, δίνοντας κοινωνικό πρόσημο στις πολιτικές που θα εξαγγείλει, είτε για την υγεία, είτε για την παιδεία, είτε για την αγροτική οικονομία, είτε για τους μικροεπαγγελματίες. Και το ΠΑΣΟΚ από την άλλη πλευρά δεσμεύεται ότι αυτή τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου θα την αξιοποιήσει όσο γίνεται πιο υποφελώς, όχι για το ίδιο, αλλά για την χώρα μας και για την ελληνική κοινωνία. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται χαμός. Τώρα ψάχνουν να βρουν τρόπους για να αποκλείσουν από την εσωκομματική κάλπη εκεί στις 24 Νοέμβρη, έχουν πει, μπορεί να αλλάξει αυτό, τον Στέφανο Κασελάκη. Δεν ξέρω ποιον τρόπο θα βρουν και αν θα βρουν. Ακούω την Όλγα Γεροβασίλη να λέει ότι δεν έχει καμιά θέση ο Κασελάκης στον ΣΥΡΙΖΑ. Γίνεται χαμός. Είναι δύο κόμματα, είναι δύο χώροι εκεί πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ευνοϊκό, θα μπορούσε να πει κανείς, με μια πρώτη ανάγνωση για σας. Για το ΠΑΣΟΚ, εγώ θέλω να μου πείτε κατά πόσο βλέπετε ότι υπάρχει ευνοϊκό περιβάλλον το επόμενο διάστημα και μετά από τις εκλογές και σε εσάς και στο ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία μιας ενωμένης κεντροαριστεράς. Και με ποια φόρμουλα. Ή θεωρητικά το λέμε αυτό, ωραία, θα ήταν καλά. Με ποια φόρμουλα μπορεί να γίνει αυτό. Θέλω να ακούσω κάποιες σκέψεις δικές σας ακριβώς γι' αυτό. Είμαι υπέρ της ενωμένης κεντροαριστεράς, αλλά κυρίως στη βάση. Εκεί που είναι οι πολίτες. Εκεί που είναι αυτοί που έχουν τις ανάγκες. Δεν είμαι υπέρ συμφωνιών. Μπροστά ή πίσω από τις κάμερες. Πώς θα γίνει όμως αυτό, κύριε Μανταλόβα, μαζευτούν σε μια πλατεία οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα γίνει, με ποια φόρμα. Νομίζω, το είπα εδώ και την άλλη φορά σε εσάς, στην πολιτική πάντα ένα και ένα δεν μας κάνουν δύο. Έτσι, μερικές φορές. Αυτό είναι σίγουρο, δεν το συζητάμε. Μερικές φορές μπορεί αντί να έχουμε πρόσθεση να έχουμε αφαίρεση. Συμφωνώ μαζί σας. Εάν αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε σκέφτεται, και δεν το σκέφτεται κανένας, ούτε από εμάς, ούτε από τους υποψήφιους προέδρους, να συμπορευτούμε με ένα κόμμα που ουσιαστικά δεν θέλω να κρίνω αυτή τη στιγμή αυτά που γίνονται, αλλά δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να μεταφέρουμε αυτή την βόλωση και την τοξικότητα που υπάρχει στον χώρο αυτόν μέσα στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Σωστό, σκέφτεσαι. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή και φαντάζει και είναι η μόνη προοδευτική διέξοδος απέναντι. Σε μια μεσοπρόθεσμη όμως βάση, κύριε Μαντάλη. Σε μια και σε μεσοπρόθεσμη. Και μετά τις κάλπες και στα δύο κόμματα, θα βλέπατε μια ενωμένη κεντροαριστερά. Μετά, ή θέλετε ένα ΠΑΣΟΚ και όποιος έρθει μαζί σας. Σας είπα και πριν τις κάλπες, αλλά και πολύ μετά τις κάλπες, με πολιτικές που θα έχουν ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο, που θα έχουν ξεκάθαρο πρόσημο υπέρ των πολλών, θα πρέπει ο νέος ή η νέα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να απευθύνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους τους πολίτες που ουσιαστικά αντικρίζουν τον εαυτό τους σε αυτές τις πολιτικές, τις προοδευτικές που ως χώρος και ως ΠΑΣΟΚ θα προβάλλουμε, θα αναδείξουμε. Ναι. Και πιστεύω σε αυτή την ενότητα, στην ενότητα που θα υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Ακούστε, για να γίνουν ενώσεις, για να γίνουν συμμαχίες, θα πρέπει πάνω απ' όλα να υπάρχει μια προγραμματική ταύτιση, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτή. Πρέπει να υπάρχει και μια αξιακή ταύτιση. Και εδώ υπάρχουν μεγάλες διαφορές με αυτά που γίνονται σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω πως ναι. Μάλιστα. Κλείστε όπως θέλετε εσείς αυτή τη δημόσια συζήτηση. Επαναλαμβάνω, στηρίζετε τον Χάρη Δούκα. Εξηγήσατε το σκεπτικό σας.
Κλείστε όπως θέλετε, καλώντας, είπατε, το κάλεσμα για την ισοκομματική κάλπη. Καλέστε τον κόσμο να ψηφίσει Χαριδούκα τώρα. Η χώρα μας, κύριε, το σημαντικό είναι να έρθει να ψηφίσει. Το σημαντικό είναι να είμαστε πολύ περισσότεροι από αυτούς που ήταν την τελευταία φορά. Μάλιστα. Το σημαντικό είναι να βάλουμε τέρμα στις συντηρητικές πολιτικές που ασκούνται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Ωραία. Πρέπει να βάλουμε τέρμα στην καρτελοποίηση, όπως είπατε, της οικονομίας. Πρέπει να βάλουμε τέλος στην υπονόμευση της δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών. Πρέπει να βάλουμε τέρμα στην ανασφάλεια που νιώθει ο καθένας από εμάς σήμερα. Πρέπει να βάλουμε τέρμα στην απαξίωση. Είναι πολύ δύσκολο, κύριε Μαγαλόπα, που αυτό... να αλλάξετε τα πράγματα. Αυτό είναι το ερώτημα. Τα πράγματα για το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τα είπαμε και πριν και ίσως λέμε λίγα. Για τις δυσκολίες που τραβάει ο κόσμος εκεί έξω. Κύριε Ντόκα, με αυτογνωσία για τα λάθη μας, ναι, για τις παραλήψεις μας. Μπορείτε να αλλάξετε την πραγματικότητα. Αλλά και με θαρετό λόγο είμαστε σήμερα εδώ ως ΠΑΣΟΚ για να πούμε ότι μπορούμε να ξανακάνουμε πολλά πολύ περισσότερα από ό,τι κάναμε τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας. Η Ελλάδα, η χώρα, η ελληνική κοινωνία, η κάθε κοινωνική ομάδα δεν μπορεί να συνεχίσει με τις πολιτικές που ασκούνται το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να μπει ένα τέρμα και ο μόνος χώρος, η μόνη παράταξη, το μόνο κόμμα που ουσιαστικά ορθώνει ανάστημα και δίνει προοπτική για μια εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση είναι το ΠΑΣΟΚ. Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες, αυτούς που έχουν ψηφίσει παλαιότερα αλλά και που δεν έχουν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, να έρθουν να αγκαλιάσουν την προσπάθειά μας αυτή. Και εγώ, κύριε Ντόκα, να σου πω κάτι, είμαι σίγουρος πως αυτή η διαδικασία που ξεκινάει ως εσωκομματική με την ανάδειξη του αρχηγού μετά από 20-25 μέρες θα τελειώσει πολύ σύντομα με την ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ στη διακυβέρνηση της χώρας. Μάλιστα. Ακούω όλα αυτά που λέτε, αξιολογούνται από τον κόσμο. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Μανταλόπα. Εγώ ευχαριστώ για την πάρα πολύ που μου δώσετε το βήμα να τα πούμε απόψε. Να είστε καλά, να είστε πάντα καλά. Κυρίες και κύριοι, τώρα.